Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι. Έχω δει ότι σας άρεσε γενικά πολύ το βίντεο με το γυάλισμα. Τι έγινε εδώ πέρα, καλοκαίριασε? Εδώ, αμόν. Και έτσι αποφάσισα σήμερα να κάνω ένα πιο αναλυτικό οδηγό με το 200X του Νίκου. Αυτή εδώ πέρα είναι μια περίπτωση αυτοκινήτου που δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει, αλλά σίγουρα θα δοκιμάσουμε. Θα σας δώσω και μερικές παραπάνω συμβουλές για το γυάλισμα, πιο αναλυτικά γενικά αυτή φορά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα πλεισματάκι. Δεν χρειάζεται να έχετε πιστόλι για να πλύνετε το αυτοκίνητό σας τέλεια. Μπορείτε να κάνετε και αυτήν εδώ πέρα τη μόντα. Λοιπόν, πρώτο βήμα καταρχάς είναι να ξεκινήσουμε να πλένουμε το αυτοκίνητο. Γιατί γελάς? Σε αυτήν την περίπτωση δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα κανονικό σαπούνι αυτοκινήτου με κέρι. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο θα βγάλει όλα τα λιπίδια από πάνω. Γι' αυτό εγώ έχω πάρει εδώ πέρα και έχω βάλει μέσα λίγο σαπούνι πιάτων. Καλώς. Παρόλο που είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε ποτέ γενικά στο αυτοκίνητο, να το πλένουμε με σαπούνι πιάτων, στην προκειμένη περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε και compound και πόλεις και ένα γυάλισμα εις βάθος, θέλουμε να φύγουν όλα τα λίπη που μπορεί να έχει πάνω. Κερί, βρωμιές και τα σχετικά, και να μας μείνει μια καθαρή επιφάνεια έτσι ώστε να τη γυαλίσουμε και μετά να περάσουμε το δικό μας κερί. Και μόλις τεχνώσει για τα καλά, κάνουμε και εμείς τον πρώτο μας έλεγχο. Ήδη μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό το καφό θέλει επιγόντως πυλό. Το να καταλάβουμε ότι το αμάξι μας θέλει πυλό, ουσιαστικά το βλέπουμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι με την αφή, άμα πάρουμε το χέρι μας, χαϊδέψουμε λίγο το καπό και το νιώθουμε λες και είναι γυαλόχαρτο. Παιδιά, τότε θέλει σίγουρα πυλό. Ο δεύτερος τρόπος σε αυτήν την περίπτωση είναι επειδή είναι τόσο εμφανές. Μπορούμε να το δούμε ακόμα και με το μάτι μας. Το καπό έχει πάρα πολλές κουκιδίτσες πάνω. Παίρνουμε λοιπόν εδώ πέρα τον πυλό μας και θα κόψουμε ένα κομμάτι. Να ξέρετε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα το έχω πολλά χρόνια και ακόμα κρατάει. Πλάθουμε τον πυλό μας, το φτιάχνουμε περίπου έτσι. Και τώρα αυτό εδώ πέρα θέλουμε να το βρέξουμε εντελώς και τον πυλό και την επιφάνεια του αυτοκινήτου που θα κάνουμε. Πολλοί μπερδεύονται γενικά με τον πυλό. Πρέπει να ξέρουμε πότε το χρησιμοποιούμε. Δεν είναι ότι πάμε και κάνουμε ένα γυάλισμα αυτοκινήτου και λέμε α, απαραίτητα πρέπει να χρησιμοποιήσω πυλό. Ο πυλός είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για κάτι συγκεκριμένο. Ο πυλός δεν αφαιρεί γρατζουνιές, αφαιρεί συγκεκριμένα μόνο τα σκουπιδάκια που έχουν κολλήσει πάνω στο χρώμα. Από ρήπους και από οτιδήποτε. Από, ας πούμε, εγώ τώρα που άφηνα εδώ πέρα το αμάξι έξω όλο το καλοκαίρι, έχουν κολλήσει πάνω δεν φαντάζεστε πόσα πράγματα. Αυτό λοιπόν αφαιρεί τα μικροσωματίδια που έχουν κολλήσει πάνω στο βερνίκι και μας προετοιμάζει την επιφάνεια ώστε μετά να μπορούμε να πάμε να τη γυαλίσουμε και να περάσουμε ένα δικό μας κερί από πάνω. Βρέχουμε λοιπόν πολύ καλά τον πυλό μας, βρέχουμε και την επιφάνεια και ξεκινάμε. Με ίσιες κινήσεις νιώθω πάρα πολύ αντίσταση και θα δείτε ότι μόνο με ένα πολύ μικρό κομμάτι του αυτοκινήτου ο πυλός θα γίνει χάλια. Εδώ είναι το σημείο που έχουμε κάνει πυλό. Φαντάζομαι ακούγεται. Ναι, εγώ τουλάχιστον το ακούω τώρα. Και κοίτα εδώ. Ωραία, φίλε, εδώ φαίνεται πολύ. Άστα να πάνε. Κοίτα εδώ. Και όλο αυτό με αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, έτσι. Όταν ο πυλός σας γίνει χάλια, τον παίρνετε, τον διπλώνετε και τον πατικώνετε, λες και είναι πλαστελίνη. Εδώ είμαστε. Και συνεχίζουμε. Ξέρω ότι δεν είναι η σωστή ταινία. Άμα θέλετε να βρείτε τη σωστή, γράψτε Automotive Masking Tape και θα σας πετάξει τη σωστή. Είναι μια μπλε. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, θα βάλω γαρτοτενία για να δείτε το πριν και το μετά και να καταλάβετε τη διαφορά. Κάπου εδώ πέρα κιόλας θα βάλω τις φωτογραφίες που τράβηξα πριν και μετά από τον πυλό. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν τώρα μεταξύ αυτών των δύο λιφών? Γενικά μην κοιτάτε μόνο αυτή τη μάρκα, αλλά έχετε στο νου σας ότι το compound και το polish είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το βερνίκι φανταστείτε ότι είναι μία στρώση πάνω από το χρώμα του αυτοκινήτου σας, η οποία είναι διάφανη. Αυτή λοιπόν η στρώση με τις γρατζουνιές κάνει κάτι πολύ μικρά δοντάκια προς τα μέσα, σαν λακκουβίτσες φανταστείτε το. Αντανακλά το φως και βλέπουμε εμείς αυτό το έκτρωμα που είναι οι γρατζουνιές. Αυτές εδώ πέρα τώρα οι αλυφές είναι ουσιαστικά σαν να παίρνουμε ένα γυαλόχαρτο και να το τρίβουμε να προσπαθούμε να το κάνουμε λίο. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι ένα πιο τραχή γυαλόχαρτο, ας πούμε, το οποίο θα μας βγάλει πιο γρήγορα επιφάνεια από το βερνίκι. Ωστόσο δεν είναι πάντα απαραίτητο, εξαρτάται από την περίπτωση και το αυτοκίνητό μας. Στην προκειμένη περίπτωση που είναι χάλια, θα χρησιμοποιήσω οπωσδήποτε compound. Αυτό εδώ, ας πούμε, είναι ένα πιο λίο γυαλόχαρτο. Τώρα θέλω να σας πω δύο από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που λαμβάνω συνέχεια. 1. Γιατί να κάνουμε γυάλισμα? Καταρχάς, για προστασία. Κεραμικές επιστρώσεις, τα κεριά, όλα αυτά γενικά που βάζουμε πάνω στο αυτοκίνητο, πρώτον, μας φέρνουν μια πολύ μεγάλη ευκολία στο πλύσιμο και δεύτερον, παρέχουν προστασία γενικά στο αυτοκίνητο από τις ακτίνες του ηλίου και όλα αυτά καταλαβαίνετε. Οπότε με λίγα λόγια, εις βάθος χρόνου δεν θα ξεθοριάσει το χρώμα τόσο εύκολα.
2. Προφανώς αισθητική. Σε κανέναν δεν αρέσουν οι αράχνες πάνω στο χρώμα. Όλοι θέλουμε το χρώμα μας να είναι έντονο, καθαρό και γυαλισμένο. Οπότε και αυτός είναι προφανώς ένας πολύ σημαντικός λόγος. Τώρα, κάθε πόσο συχνά κάνουμε γυάλισμα? Η απάντηση είναι όσο πιο σπάνια μπορούμε. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο για το πόσο συχνά θα κάνουμε γυάλισμα. Κέρωμα, ναι, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο συχνά για λόγους προστασίας. Γυάλισμα θέλουμε να κάνουμε όσο πιο σπάνια μπορούμε. Όσο πιο καλά συντηρούμε το χρώμα, τόσο περισσότερο θα κρατήσει. Αυτός εδώ πέρα είναι ο λιφαδόρος μου που θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Δεν λέω ότι είναι για κανένα τέλειο εργαλείο, αλλά ήταν πολύ φθηνός και για αυτή την τιμή είναι έκεντρος περιστροφικός, που δεν το περίμενα. Ένα μεγάλο αρνητικό που έχει βέβαια αυτός ο λιφαδόρος, και αυτός είναι ο λόγος που κάποια στιγμή θέλω να αναβαθμίσω, είναι αυτά εδώ πέρα τα πανάκια που πρέπει να χρησιμοποιούμε πάνω. Δεν κουμπώνουν σωστά, μετά από λίγο καιρό αυτό εδώ πέρα το λάστιχο χαλάει και καταλήγουν στις ψηλές τροφές να φεύγουν. Αυτό λοιπόν είναι το μόνο αρνητικό αυτού του αλυφαδόρου που έχω βρει έτσι. Ειδικά η τιμή του είναι φοβερός. Μαζί με τον αλυφαδόρο όμως, επειδή όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει πολύ μικρό καλώδιο, πρέπει να πάτε να αγοράσετε μια επέκταση. Αυτά εδώ πέρα τα πανάκια που δίνει αυτός ο αλυφαδόρος μαζί, πλένονται και μαζί στο κουτί του έδινε άλλα 5 τέτοια ανταλλακτικά. 2 γουλ και 3 microfiber. Εδώ βλέπουμε το πίσω μέρος. Το τι έχει συμβεί είναι άγνωστο. Επειδή με έχει ρωτήσει ο κόσμος σχετικά με αυτό, παιδιά, όχι, αυτό δεν σώζεται ούτε με γυάλισμα ούτε με τίποτα. Βαφή με τη μία. Και μέχρι βέβαια να γίνει βαφή, μπορείτε να κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, να λέτε ότι είναι για το μάτι και τα σχετικά. Θα βάλω πάνω μία πολύ μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί όλο το πανί είναι στεγνό, μόλις το έβγαλα το πλύσιμο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να κάνουμε γυάλισμα με στεγνό πανί. Ποια είναι η Χριστίνα? Με τον αλυφαδόρο δουλεύουμε σε μικρά-μικρά τετραγωνάκια. Τώρα το πόσο μικρά, εντάξει, εξαρτάται από την αλυφή, εξαρτάται από το μέγεθος του αλυφαδόρου, από πολλούς παράγοντες. Και από το πόσο θες να ασχοληθείς. Το σημαντικότερο. Και από το πόσο θες να ασχοληθείς. Άμα θες να τον ξεπετάξεις, κάνεις όλο το καφό με τη μία και έλα φύγει. Στην περίπτωσή μου, θα δουλεύω σε μια τέτοια περιοχή εδώ πέρα, μικρή σχετικά. Έχουμε βάλει την αλυφή μας εδώ πέρα πάνω. Ακουμπάμε λίγο. Να πιάσει να γεμίσει το πανάκι και όποτε είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Ανοίγουμε τον αλυφαδόρο, δεν ασκώ σχεδόν καμία πίεση στον αλυφαδόρο. Ίσα-ίσα τον κρατάω και πολύ λίγο τον πιέζω απλά για να τον καθοδηγήσω. Δεν τον αφήνω ποτέ σταματημένο στο ίδιο σημείο, πάντα κινούμαστε. Και το πόση ώρα κάνω εξαρτάται από εμένα. Πόσο πιστεύω και πόσο θεωρώ ότι χρειάζεται. Κάνω ένα διάλειμμα, σταματάω, βγάζω τον φακό μου. Κοιτάω το αποτέλεσμα, αν είναι όλα καλά, όλα ωραία, συνεχίζουμε. Αν όχι, σταματάμε. Πάμε λοιπόν. Σκουπίζουμε με το πανάκι μας, να δούμε το αποτέλεσμα. Και τώρα με το φακό και με το μάτι, μπορώ να δω και να καταλάβω τι έχει γίνει. Δεν το περίμενα να φαίνεται έτσι το χρώμα. Α, φαίνεται πολύ καλό. Ναι, ρε. Εντάξει, παιδιά, όταν πάμε να κάνουμε ένα γυάλισμα, μην έχετε στο νου σας να φτάσει το αυτοκίνητο στο σημείο που να μην έχει ούτε μία γρατζουνιά. Γιατί τελικά καταλήγετε κόβετε πάρα πολύ φερνίκι και στην πραγματικότητα μια βόλτα θα το βγάλετε και με το πρώτο πλύσιμο πάλι θα αποκτήσει κάποιες γρατζουνιές. Τώρα, άμα θέλετε να το βάλετε στο μουσείο, άλλο αυτό. Αλλά επειδή δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, ας είστε υπηκείς και να βάλετε ένα όριο στον εαυτό σας για το πόσο βαθιά θα φτάσετε. Στο φερνίκι. Λοιπόν. Μετά από πολλή ώρα, με το compound τελειώσαμε. Το αυτοκίνητο έχει δείξει πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα με το polish. Θα βγάλω αυτό εδώ πέρα το πετσετάκι. Με τον ίδιο τρόπο, ό,τι ακριβώς κάναμε και στο compound, το ίδιο θα κάνουμε και με το polish. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος, αλλά θα το κάνω άλλη μια φορά. Και όσο ο Παναγιώτης κάνει εκεί πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται, εμείς τσιγαράκι, καφεδάκι, μια αρά, το άρα. Μόλις τελειώσαμε λοιπόν και με το πόλις, η επιφάνεια έχει γίνει η μέρα με τη νύχτα. Είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε να βάλουμε το κεράκι μας. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε εδώ πέρα το κεράκι μας, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, φοράω και γάντι γιατί αυτό εδώ πέρα το πράγμα αφήνει μια γλίτσα μετά στο χέρι η οποία δεν φεύγει με τίποτα. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ κερί το οποίο είναι πάστα.
Αυτό το κεράκι έρχεται με ένα τέτοιο σουγκαράκι. Η ποσότητα είναι αρκετή για πολλά αυτοκίνητα. Ήταν ακριβό, αλλά το αγοράζεις μία φορά και σου μένει για πολύ καιρό. Τώρα, τι κάνουμε. Παίρνουμε εδώ πέρα το σουγκαράκι μας. Αλήφουμε μία φορά εδώ πέρα το κεράκι μας. Και δεν χρειάζεται συνέχεια να πάμε να βουτάμε. Αυτό εδώ πέρα κρατάει για πολλή ώρα. Δηλαδή, το μισό καπό μπορεί να μην χρειαστεί καν να ξαναβουτήξουμε εδώ μέσα για να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να περάσουμε μια πολύ χοντρή στρώση. Ίσα-ίσα, με απλές κυκλικές κινήσεις, έτσι σιγά-σιγά, απαλά χωρίς καμία πίεση. Βάζουμε μια στρώση πάνω από το αυτοκίνητο. Προσοχή βέβαια στο κερί, να μην σας πέσει πάνω σε πλαστικά. Άμα έχει γενικά τρίμ το αυτοκίνητο γύρω-γύρω, έτσι πλαστικό, ταλερώνει και μετά είναι πολύ δύσκολο να βγει. Άμα το ξεχάσουμε κιόλας, μπορεί μετά να χρειαστεί διόρθωση, οπότε αυτό, προσοχή άμα έχετε πλαστικά γύρω γύρω από πόρτες, οτιδήποτε, από τις κολόνες, στους καθρέφτες ή κάτι τέτοιο, βάλτε λίγη ταινία για να μην πέσει κερί εκεί πάνω. Ένα κολπάκι τώρα για το πώς μπορούμε να τσεκάρουμε αν το κερί είναι έτοιμο ή όχι. Παίρνουμε το δάχτυλό μας, κάνουμε έτσι μια γραμμούλα, αν από κάτω είναι καθαρό όπως είναι τώρα, είναι έτοιμο. Αν προς χάρη του βίντεο, ας πούμε, κάνουμε έτσι το δάχτυλο και μείνει από κάτω αυτή η γλίτσα, όχι, δεν είναι έτοιμο. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Αν το κερί μείνει πάνω πολλή ώρα και πετρώσει, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βγάλουμε. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά πιο δύσκολο, καταλαβαίνετε. Οπότε, περιμένουμε την ιδανική στιγμή. 5 με 10 λεπτά έχω παρατηρήσει συνήθως. Παίρνουμε το πανάκι μας και αρχίζουμε σιγά σιγά έτσι με κυκλικές κινήσεις να το αφαιρούμε. Είμαστε εδώ από τις 11 και έχει φάει 3. Ψέματα, λέει πριν 5 λεπτά ξεκινήσαμε. Αυτό εδώ πέρα είναι το καπό πριν το γυάλισμα. Καμία σχέση μιλάμε, είναι η μέρα με τη νύχτα. Κοίτα. Πριν, μετά. Πω. Και τώρα για να σας δείξουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ ευχάριστο γενικά. Να δείτε πως το κερί μετατρέπει τις υδροφοβικές ιδιότητες του καπό. Δες πως αντιδρά αυτή η μεριά. Και δες πως αντιδρά αυτή. Δείτε πως φεύγει όλο, παιδιά. Για ρίξε και σ' αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Γεια στο. Καλά, τίποτα. Εδώ σε αυτό σημείο, ακόμα και να φυσήξουμε, από κάτω μένει στεγνό εντελώς. Εδώ ό,τι και να κάνεις, το χρόνο σου χάνω. Κάνει και ρήμες. Τίποτα. Το χρόνο σου χάνεις, κυριολεκτικά. Είσαι αγωνιάρης. Το 69 το είχα πάρει. Κάντε το και με το χέρι κανονικά και δες τι αφήνει κάτω, έτσι. Δεν στεγνώνει καν. Ναι. Το σκουπίζεις και δεν στεγνώνει. Και εδώ πέρα τελείωσε. Ναι, και λες το είπε τσέτα, πραγματικά. Όσον αφορά τα πράγματα τώρα, αυτός εδώ ο αλυφαδόρος ήταν αρκετά φθηνός και μου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα βάλω το όνομά του εδώ πέρα. Έρχεται μαζί με 5 πανάκια ή 4, δεν θυμάμαι καλά. Από αλυφές χρησιμοποιώ πάντα αυτές τις δύο εδώ πέρα τις Meguiar's. Μου κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά εντάξει, εννοείται μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε άλλη μάρκα θέλετε, αρκεί να είναι compound και πόλης. Αυτός εδώ πέρα είναι ο πυλός που έχω χρησιμοποιήσει. Τον είχα αγοράσει πριν πολλά χρόνια και έχει μείνει ακόμα πολύ υλικό. Το κερί που χρησιμοποιώ είναι αυτό εδώ πέρα, της Meguiar's. Είναι αρκετά ακριβό, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά. Σε περίπτωση που θέλετε κάτι πιο φθηνό, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Κάποτε είχα δοκιμάσει και αυτό εδώ πέρα της Turtle Wax. Είχε 8 ευρώ νομίζω. Εντάξει, μπορώ να πω ότι στο δεύτερο πλήσιμο είχε φύγει όλο. Αλλά σίγουρα μπορείτε να πάρετε κάτι τέτοιο ενδιάμεσο. Γύρω στην τιμή των 20-30 ευρώ πιστεύω βρίσκεται πολύ καλές επιλογές. Κοιτάξτε πριν κάνετε ένα γυάλισμα να εξοπλιστείτε με πολλά πετσετάκια, γιατί θα καταλήξετε να τα χρησιμοποιείτε όλα. Έχω κρατήσει εδώ πέρα αρκετά άδεια μπουκαλάκια για να μπορώ μέσα να βάζω σαπούνι πιάτο, να βάζω απιονισμένο νερό για τον πυλό. Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να αφήσετε κάτω ένα σχόλιο και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Έχετε στο νου σας γενικά ότι αυτό απαιτεί πάρα πολύ ώρα, οπότε θέλει υπομονή. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είδατε αυτό το βιντεάκι και θα τα πούμε στο επόμενο.